Αγαπητές φίλες, φίλοι, είμαστε πάλι μαζί μετά από μία εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Σήμερα θεωρώ ότι έχουμε ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν θα μιλήσουμε για υλικά. Δεν θα μιλήσουμε για πώς φτιάχνουμε κάποιο χρώμα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την ίδια τη δομή της τέχνης. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τι ακριβώς θα έπρεπε να σκέπτεται ένας καλλιτέχνης πριν να αρχίσει να δημιουργεί ένα έργο. Γιατί θα πει κάποιος, χρειάζεται να σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο, το άντε το πολύ να σκέφτεται τι θέμα θα κάνει. Μακάρι να ήταν έτσι. Δηλαδή έτσι και έβρισκε ένα πορτοκάλι για να το ζωγραφίσει, θα έλεγε κάποιος ότι σωθήκαμε. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή να έχει και άλλη δουλειά, εκτός από αυτό. Να κάνει μια σύνδεση, να βάλει ένα πορτοκάλι με ένα μήλο, μια μπανάνα, να βάλει δύο ποτήρια, κάτι τέτοιο, ένα ωραίο τραπεζομάντιλο, του κάνει δύο πιέτες. Μια χαρά είμαστε, ένα ωραίο έργο δεν θα βγει. Καθίσουμε, επιδέξει να το ζωγραφίσουμε. Μακάρι να ήταν αυτό, ή δυστυχία αν ήταν αυτό. Τότε τι έπρεπε να ήταν. Αγαπητές φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε κάποια θέματα τα οποία δυστυχώς δεν συζητιόνται και αφήνουμε τον φτωχό στη μοίρα του καμιά φορά. Ενώ το φτωχό το σπουδαστή, τον άνθρωπο που δεν τον ενοχλούμε για να τον κολακέψουμε και να το πούμε ότι ωραία τα κάνεις. Νομίζω όμως ότι η πραγματική φροντίδα την οποία πρέπει να έχουμε για εμείς σαν διδάσκοντες και όλο το σύστημα το οποίο θα ήθελε να υπάρχουν ικανοί καλλιτέχνες, θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί από κάθε πλευρά, ο καθένας από το μετερίζει του που λένε, να ενημερώνει και να φροντίζει ώστε αυτά τα οποία γίνονται και λέγονται τέχνη να αξίζουν να λέγονται έργα τέχνης. Όχι ότι πάρω με το μολύβι μου και αρχίζω και το φτιάχνω, το ονομάζω έργο τέχνης. Είχα πει σε άλλη φορά προηγούμενη, από την αρχή, ακόμα και οι πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, όταν πιάνανε καμιά φορά μολύβι, εν αρχή φτιάχνανε ένα έργο. Δεν ήταν απαραίτητα ένα έργο τέχνης. Αυτό να το κρατήσουμε καλά. Όχι αλέγομαι, ξέρω εγώ, Πικάσο, Ματής, θα ό,τι βγάλω θα είναι έργο τέχνης. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πίσω και μετά θα ξανασυνεχίσουμε το ίδιο θέμα. Να κάνουμε μια αναδρομή, να δούμε τι έχει συμβεί κατά καιρούς και τι έχουν πει κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την τέχνη, με τη φιλοσοφία της τέχνης ή είναι καλλιτέχνες κτλ. Το θέμα δεν είναι απλό για το πόσο σημαντική είναι η τέχνη και πώς θα έπρεπε να ορίζεται η τέχνη. Ένα κομμάτι που πολλούς θα τους ξενήσει, άλλους θα τους, επειδή θα τους βγάλει λίγο από το δρόμο που έχουν, όχι χαράξει, αλλά τον έχουν προσδιορίσει ότι καλός και εύκολος είναι και μη με ενοχλείς απάνω σε αυτό μου το διάβα. Γιατί αν μου πεις κουβέντες οι οποίες, ξέρεις, μου δυσχεραίνουν λίγο τη ζωή και θα έπρεπε να με βάλεις τώρα σε φιλοσοφικά μονοπάτια, σε κόνσεπτ ολόκληρα,
και μου ματαιώσει την προσπάθεια που έχω κάνει για να φτάσω μέχρι εδώ, μπορεί να θυμώσω. Κοιτάξτε. Θα πούμε μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι αποκοίηματα δικής μου φαντασίας ή μιας εγωπάθειας για να ορίσω εγώ σήμερα τι είναι ζωγραφική ή τι είναι τέχνη. Το θέμα, αυτό θα προσπαθήσω να σας δω, δεν έχει κινηθεί σήμερα. Αλλά πολλοί το αγνοούν, θέλοντας να βολευτούν σε μια θέση η οποία είναι πρόσφορη για να εξυπηρετήσει ένα σωρό άτομα τα οποία θα ήθελαν να ονομάζονται καλλιτέχνες. Να μην πω και καλλιτεχνάρες. Δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκολία. Ακόμα και πολιτική το λέγανε, έτσι χιουμοριστικά, είσαι ό,τι πεις τέλος πάντων. Και εδώ αυτοβαφτιζόμαστε όλοι, καλλιτέχνες, το έχω δει και σε σπουδαστές, δηλαδή πρωτοετής να, με το που κάνει η εγγραφή να κάνει Νικόλος Βασιλιάδης, ζωγράφος. Παιδί μου του λες, ακόμα τώρα μπήκες, τι ζωγράφος ή κανένα που γράφει κανένα στίχο και λέει Εμμανουήλ Μπενάκης ποιητής. Λοιπόν, κάπου εκεί πέρα μέσα αυτό το κομμάτι που αναπαύονται πάρα πολύ και επειδή βολεύει, έχουν γίνει αρκετά παρατράγουδα, οπότε ας το κουβεντιάσουμε σήμερα, μπορεί πάλι να σας φάω λιγάκι από το χρόνο σας παραπάνω, αλλά σήμερα αξίζει πάρα πολύ. Θα πάμε σε δύο μεγάλες φιλοσοφικές σχολές. Η πρώτη είναι η σχολή εισαγωγικά, η εκφορά του λόγου, του φιλοσοφικού λόγου, η οποία πρώτα γίνεται από τον Ρουσό και λίγο αργότερα από τον Μπέρτσου. Τι διαμορφώνουν αυτοί? Σε μια συνοπτική διατύπωση, οι Μπέρκσον και Ρουσό διατυπώνουν την θεωρία του αισθητικού ρεαλισμού, η οποία λέει, αγαπητέ φίλε καλλιτέχνη, να πηγαίνεις στη φύση, να την αντιγράφεις όσο καλύτερα μπορείς, αλλά πρόσεχε. Θα την αντιγράφεις μόνο όσο καλύτερα μπορείς, αλλά φύση δεν θα είσαι ποτέ. Η φύση αυτή, ο μεγάλος δάσκαλος, θα είναι πάντα καλύτερη από κάθε προσπάθεια που θα κάνεις. Μην προσπαθήσεις να κάνεις έργο και να το συγκρίνεις με τη φύση, διότι η φύση είναι ένα έργο το οποίο έχει φτιαχτεί από θεότητα. Λοιπόν, είναι μάταιο, ένα, και προσβλητικό να θέλεις να κάνεις έργο ανώτερο από αυτό της θεότητας. Το πράγμα που στήθεται κάνει τον καλλιτέχνη να είναι ένας καλός μιμητής, ένας δεξιοτέχνης, να προσπαθεί σε μια δουλική προσπάθεια να φτάσει ο καημένος κοντά σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να μπορεί να σε γυνεύσει ένα κοινό μιμούμενο στη φύση. Έτσι, μια μεγάλη ομάδα ακολουθεί την λατρεία της αποτύπωσης της φύσης. Απέναντι σε αυτό το κομμάτι βγήκαν δύο άλλα μεγάλα ονόματα. Ο Καντ και ο Χέγκελ. Η δική τους άποψη, η οποία ονομάζεται αισθητικός ιδεαλισμός απέναντι στον αισθητικό ρεαλισμό των Ρούσο Μπέρκσον, λέει τα εξής. Η φύση δεν είναι ούτε ωραία ούτε άσχημα. Είναι απλά φύση.
Ποιο είναι ωραίο? Ωραίο είναι αυτό το οποίο μπορεί να βγάλει ο καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει ωραίο στη φύση. Η δύναμη του καλλιτέχνη μπορεί να δημιουργήσει κάτι ωραίο, διαφορετικό, εκφραστικό, βλέποντας, παίρνοντας ιδέα από τη φύση, να κάνει κάτι άλλο, μια εικόνα που δεν υπάρχει. Η ομορφιά δηλαδή και το ωραίο δεν είναι ιδιότητα της φύσης, αλλά δημιουργία της τέχνης, που απορρέει από την ψυχή του καλλιτέχνη. Και μόνο από αυτήν. Η φύση όσον αφορά αυτήν δεν είναι ούτε ωραία ούτε άσχημη. Αυτά τα χρώματα είχε. Όταν γεννήθηκες, λέω καμιά φορά, λες τι ωραίος ουρανός που είναι σήμερα. Κάτσε φίλε μου. Αν όταν είχες γεννηθεί ο ουρανός ήταν κόκκινος και έτσι τον είχες συνηθίσει. Και όταν ξυπνούσες και τον έβλεπες κόκκινο, καθαρό ή κόκκινο με σύννεφα, θα έλεγες σήμερα τι ωραίος ουρανός που είναι. Έτσι δεν είναι? Θα έλεγες, θα έκανες ένσταση γιατί δεν ήταν μπλε. Έτσι τον είχες δει, κόκκινος. Σαφώς δεν έχουμε δει ωραία ηλιοβασιλέματα με κόκκινους ουρανούς. Για χαρά μας φαίνεται. Αν τα δέντρα ήταν μπλε, ας πούμε, δεν ήταν πράσινα, ήταν κόκκινα, ήταν ό,τι κίτρινα. Και φθινοπορεινά τέτοια έχουμε δει, με κόκκινο, με κίτρινο έχουμε δει και πάλι μας αρέσουν. Λοιπόν, ό,τι χρώμα και αν είχαν τα δέντρα, ό,τι μορφή και αν είχαν τα δέντρα, ή τα βουνά, ή οι ποταμοί, τρικυμισμένα, οι θάλασσες, οι γαλήνες, ή τέλος πάντων, αυτές τα δεχόμαστε, με ό,τι χρώμα και αν ήταν. Οπότε, οι Καντ και Χέγκελ προσδιορίζουν και λένε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένα ωραίο. Αυτά είναι. Ωραία, άσχημα, αυτά είναι. Κόκκινα, κίτρινα, κάτι θα ήταν. Άρα, συμφωνούν ότι το ωραίο είναι μια άποψη που θα έχει ο καλλιτέχνης μέσα από τη δίληση του θέματος που καλείται να προσλάβει, βλέποντας κάποια εικόνα του θέματος από τη φύση και μετά μεταπλάθοντάς το εκεί που θέλει ο ίδιος. Ας μην ξεχάσουμε ότι και ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, δηλαδή το λίχνο των τεχνών, είναι μια ελεύθερη έκφραση και νομίζω ότι κατέχει μια αξιοσέβαστη θέση ο εξπρεσιονισμός, ο οποίος μπορεί και μεταφράζει συναισθήματα ελεύθερα, δίχως να έχει μια φωτογραφική αποτύπωση. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο πιο σύγχρονος καλλιτέχνης, ο δημιουργός καλλιτέχνης, δεν έχει ανάγκη να κάνει αναπαραστατική ζωγραφική και να καθίσει να σκέφτεται πόσο όμοιο είναι το μουστάκι που έχει απέναντί του ή η κρεατοελιά ή τα χέρια να έχουν πέντε ζάρες ή δυο ρητίδες κτλ. Δεν αφορά αυτό στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος δημιουργεί εικόνα. Κλείνουμε με τις δύο ομάδες φιλοσόφων. Είπαμε Ρουσό, χοντρικά, και Μπέρκσον, με τον αισθητικό ρεαλισμό, και Καντ, Χέγκελ, η Γερμανία, την άλλη μεριά, με τον αισθητικό ιδεαλισμό ή με φανατικά υπέρ του δεύτερου. Η φύση είναι φύση και ο δημιουργός είναι δημιουργός. Δεν αποτυπώνει τη φύση. Δεν είναι δουλειά του καλλιτέχνη. Αποτυπώνει τις απόψεις του, το κόνσεπτ του, τις ιδέες του. Κοιτάει να φτιάξει κάτι που δεν υπάρχει. Πάμε να σας καταδείξω δύο ακόμα θέματα. Χρονικά. Θα περάσω λίγο, σας διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι από την προκαλούμενη αντίθεση. Δηλαδή,
από την πλασματική αντίθεση, όπου καταρχάς Κρέκο και αργότερα ο Σεζάν υιοθετούσαν απάνω στα έργα τους. Τι πάει να πει αυτό? Δεν ακολουθούσαν ό,τι έβλεπαν, αλλά ό,τι θα έπρεπε να κάνουν για να θέλξουν με το έργο τους, αρνούμενοι αυτό που έβλεπαν, αλλά να πάνε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν τέτοιο ώστε να αναδείκνυε το έργο. Δηλαδή, τι να το κάνω, να κάνω επακριβώς αυτό που βλέπω? Άντε να με πούν, είσαι πολύ δεξιοτέχνης, έχεις ένα μάτι αετήσιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Από μέσα μου θα έλεγα, έχω ένα μάτι αετήσιο και ένα ηλίθιο μυαλό, θα έλεγα εγώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, θα έλεγα ότι δεν μπορώ να σκεφτώ να κάνω κάτι παραπέρα από αυτό που βλέπω, έτσι, και δηλαδή μου το στερήσεις, εγώ τελείωσα. Δεν έχω το χάρισμα να μπορώ, δίχως να βλέπω κάτι, να το κάνω από τη φαντασία μου. Θα μου πεις τώρα, εγώ μαθαίνω τώρα και κάνω με στα πρώτα βήματα. Προσοχή, δεν μιλάω για τον νέο σπουδαστή. Μιλάω για τον καλλιτέχνη. Μιλάω για αυτόν ο οποίος έχει μια διαδρομή, τέλος πάντων, και μιλάω και για το θεατή τώρα, ο οποίος το βλέπεις καμιά φορά βέβαια με θαυμασμό, γιατί δεν ξέρει και ο θεατής. Λέει, πήγα σε μια έκθεση ζωγραφικής, τι ωραία που είχε τα χέρια, φαινόταν και φλέβες του απάνω, τι ωραία που τις είχε αποδώσει, πολύ μεγάλος ζωγράφος. Στην καλύτερη περίπτωση αυτός είναι ένας δεξιοτέχνης αποτυπωτής. Δική μου άποψη. Όχι μόνο δική μου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δική μου άποψη. Δεν παίρνω όλο τον κόσμο πίσω μου. Για να πάμε να δούμε το έργο του Μουνχ, η Κραυγή. Βλέπετε καμιά... κανένα χέρι με τις... με τις αρτηρίες και τις φλέβες και αυτό. Γελιογραφικό είναι. Τι αξία σε έργο είναι? Γκερνίκα, το Πικάσο. Κάνει 5 μήνες πίνακες, δηλαδή σχέδια για να βγει αυτό το έργο. Όσοι έχετε πάει στο παλιό Ρέινα Σοφία ή στο... και στη Μαδρίτη απέναντι στο Μοντέρνας Τέχνης που είναι τώρα, ίσως υπάρχουν τα 5-6 μηνών σχέδια τα οποία παραθέτει, που είναι πάνω από 350 προσχέδια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι κάτσε και βλέπε το μήλο με το καρότο και κάτσε φτιάχτο μου και τι ωραία που το είδες, μπράβο, είδες και τη σκιούλα. Μπράβο, είσαι ένας δεξιοτέχνης τρίτης κατηγορίας καλλιτέχνης. Λοιπόν, δεν είναι ζητούμενο αυτό σήμερα. Αυτό κάπου μπορεί το 1450, εκεί που άρχισε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, αλλά ο οποίος ήταν μια άλλη διάνοια, ήταν σε πολλά επίπεδα, αλλά όλοι τότε, όταν η ζωγραφική είχε αρχίσει να είναι στα καλά της βήματα, δεν υπήρχε και καμιά άλλη πρόταση να πάνε παραπέρα. Δηλαδή, το ότι μπορούσες τότε να κάνεις ομοιότητα ή να κάνεις κανόνες προπτικής, ήταν ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, είχαν αυτό που ήταν, αυτό τους έκανε 50 κλάσεις πάνω από κάθε άλλο καλλιτέχνη τότε. Σήμερα, αυτό είναι γνωστό γεγονός και ο πρωτοετής σπουδαστής μας πια κάνει άνετα για την προοπτική και την αποτύπωση κτλ. Εννοείται θα μπει σε ένα κόνσεπτ. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να κάνει όσο προχωράει είναι να έχει μία ιδέα, ένα στόχο, ένα συμβολισμό, κάτι. Κάτι πρέπει να λέει με το έργο του. Δεν μπορεί να λέει, α, έκανα τα άθη στο βάζο και δίπλα έχει και ένα μήλο. Εντάξει, ως πρώτα βήματα δεκτά. Άντε και ως δεύτερα. Όχι ότι θα είναι αυτή η διαχρονικότητά σου, ότι βρήκες το κλειδί που λέγεται ζωγραφική, όχι.
Και σας λέω ότι μπορείτε να μη συμφωνείτε με ό,τι λέω. Δεν έχω καμία τέτοια απέτηση. Εγώ θα λέω τις απόψεις μου και όποιος θεωρεί ότι τον καλύπτουν, ή το συζητάμε, ή το υιοθετεί, ή δεν το υιοθετεί. Αυτά είναι υιοθετημένα από μένα πάντως. Και από πολλούς άλλους που γνωρίζω. Εμπρότης, ευχαριστώ εδώ τα άτομα που βλέπω, που διαβάζω, που είναι καμιά δεκαπενταριά. Ευχαριστώ. Δεν θα να πω ονόματα. Και σε ευχαριστώ που είναι παρέα μας. Α, και μια και μίλησα για παρέα, θα ήθελα να έχω την παρέα σας, και ειδικά των ατόμων που είναι εδώ πέρα, όσοι μπορούν βεβαίως, και όσοι συχνά συνομιλούμε στο Facebook και είμαστε και φίλοι, αλλά δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Την Τετάρτη απόγευμα 7.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλίσβος, που θα είναι η έκθεση των σπουδαστών, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να πιούμε και ένα αναψυκτικό και να πάρουμε κάτι από το μπουφέ για να γνωριστούμε καλύτερα. Πραγματικά έχετε πρόσκληση από μένα, δεν έχει είσοδο. Θα χαρούμε τόσο εμείς όσο και οι σπουδαστές να είστε κοντά μας την ημέρα των εγγενείων, εννοώ. Την Τετάρτη λοιπόν, 7.30 ώρα στις 4 Οκτωβρίου. Ξαναπάμε στο θέμα. Λέει εδώ, λέει ο Σεζάν, διαβάζω ένα κομμάτι που αφορούσε το Σεζάν. Και στον Γκρέκο μπορούμε να το δούμε, αλλά και σε άλλους ζωγράφους που έχω δει υπάρχει αυτό το θέμα. Όπου έχεις μία επιφάνεια, ξέρω εγώ, ναι, η οποία είναι φωτεινή από τη μία μεριά. Από δίπλα στη φωτεινή τι θα ακολουθήσει. Κοίτα να δεις, σου λέει. Κοιτάω να δω και βλέπω φως. Φως θα βάλεις, λέει. Μα έχω φως, θα βάλω φως. Ναι, φως. Αφού βλέπεις φως, φως θα βάλεις. Η φύση το λέει. Αλλά αυτός όμως έλεγε όχι. Εάν βάλω φως δίπλα στο φως, χάνω το αντικείμενο. Αλλά τι θα βάλω. Σκοτάδι. Σκοτάδι, αφού δεν υπάρχει. Κάνει να βάλω σκοτάδι. Όταν δεν υπάρχει, πώς αντιγράφω τη φύση. Έλατε, αυτό λέμε, ότι δεν αντιγράφεις μόνο τη φύση. Ακούρετε, αν θες να την αντιγράψεις τη φύση, πάρε μια φωτογραφική μηχανή καλή ή και το κινητό σου ακόμα και φωτογράφησέ την. Τι κάθεσαι, τι είπες να τη φωτογραφείς και μετά να τη ζωγραφίσεις. Και τι θα κάνεις, θα κάνεις σαν εσύ η φωτογραφική μηχανή είστε καλύτερη ή από τον άλλον. Φωτογραφική μηχανή καλύτερη. Όπως και η φύση είναι καλύτερη από τη φωτογραφική μηχανή ενδεχομένως, αλλά και η φωτογραφική μηχανή με τα φίλτρα της κτλ. Μπορεί να γίνει και αυτή καλύτερη από τη φύση. Α, και ο καλλιτέχνης μπορεί να γίνει καλύτερος από τη φύση. Πότε? Όταν αρχίσει να παρεμβαίνει απάνω στην ύπαρξη της φύσης και να διαφοροποιεί αυτά που κάνει σε σχέση με ό,τι υπάρχει στη φύση. Δηλαδή δημιουργεί, δηλαδή εκφράζεται, δηλαδή δίνει ένα στυλ δικό του, μια στοιχεία της προσωπικότητάς του. Δηλαδή κάνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δεν έχω να πω, α, τι ωραία που γίνει από η Ακρόπολη, το Μπούρτζι, ξέρω εγώ κτλ. Μετά έχω δει τόσες φορές φωτογραφία. Αλλά να δω κάτι διαφορετικό, να πω, κοίτα ρε πώς έκανε την Ακρόπολη. Και τι χρώματα έδωσε, μοβ, ξέρω εγώ, ουρανούς. Κοίτα. Κοίτα, το έκανε εργοτέχνης. Αυτό θα μου βγει αυτόνομητα. Όχι ότι και το άλλο μπορεί να μην το πείτε εργοτέχνης, αν είναι μια αποτύπωση, αλλά το έχουμε δει από 7.500 ζωγράφους Αθηναίους που είναι εκεί κοντά στην Ακρόπολη και άλλους τόσους που είναι γύρω. Μια από τα ίδια. Αλλά κανείς δεν έχει δει κάτι πιο διαφορετικό που να δείχνει την Ακρόπολη, ας πούμε. Και όταν το βλέπουμε λέμε αυτό έβαλε κάτι ειδικά του στοιχεία, είναι το στίγμα του, είναι το στυλ του καλλιτέχνη. Οπότε, μία άποψη είναι κάνω ό,τι βλέπω. Κάνω ό,τι βλέπω. Φως βλέπω, φως βλέπω. Μάλιστα. Μαύρο βλέπω, μαύρο βλέπω. Κόκκινο βλέπω, κόκκινο βάζω. Καλά θα του έλεγα, ρε άνθρωπε, αυτό με μπερδεύει αυτό που το βλέπω. Γιατί δεν μου το, μα αφού είχε κόκκινο, τι να βάλω, μπλε. Αυτό μου θυμίζει κάτι που είπαν στο Σεζάν. Του λέει, πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Ωραίο, ωραίο αποτέλεσμα βγήκε. Τι σκεφτήκατε? Α, δεν ξέρω, λέει. Μου είχε τελειώσει το κόκκινο και έβαλα μπλε, λέει. Και
Ο άλλος το πήρε ότι πολύ μαγιά του Πικάσο που τόλμησε. Αυτό επειδή μου τελείωσε, το έβαλα. Δεν φοβότανε. Άρα, καλλιτέχνες. Πρέπει ο καλλιτέχνης, και προσέξτε την έννοια καλλιτέχνης, ότι λέω με σεβασμό, δεν ονομάζω τον καθένα καλλιτέχνη, ούτε τον εαυτό μου. Ο πραγματικός καλλιτέχνης πρέπει να έχει πάθος, θάρρος, ελευθερία, τόλμη, εκφραστική δύναμη. Μπροστά σε αυτό που θέλει να φτιάξει δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο αυτό. Δεν νιώθει κριτικές ότι ξέρεις θα το κάνω και τι θα μου πούν, αν είναι ή δεν είναι, θα τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Το κάνεις για σένα. Εκφράζεσαι εκεί την ώρα. Τι είναι αυτό μου λες αν αρέσει ή δεν αρέσει. Δηλαδή έχεις δει κανένα που γελάει και λέει «Ωχ, μήπως γελάω πολύ και φαίνουν τα δόντια μου να μην γελάω, να μην...» Όχι, γελάς. Και ο καλλιτέχνης πρέπει να εκφραστεί. Τι θα λέει, δηλαδή, μήπως φανούν αυτά που εκφράζω και δεν τους αρέσουνε, όπως τα δόντια μου. Να μην τους αρέσουνε. Και άμα δεν τους αρέσουνε, με γεια τους, με χαρά τους. Εδώ κουμπάμε ένα άλλο κομμάτι. Τελικά, με τι προσδιορισμό ζωγραφίζουμε. Τέχνη για την τέχνη ή τέχνη για το κοινό. Άλλο γεγονός αυτό. Για το κοινό πρέπει να διαμορφώσουμε το κοινό μας, να το εκπαιδεύσουμε, να το χαροποιήσουμε, να του μάθουμε. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν από εμάς. Σιγά ρε φίλε, πολύ ψηλά πήρε στο όνομα ναι. Ότι ο κόσμος, ότι εσύ φτιάχνεις έργα και το κοινό περιμένει πότε να το τα πας για να χαρεί και το διαπαιδαγωγήσεις. Σιγά. Ή ακούω καμιά φορά ότι εμείς οι καλλιτέχνες που καταθέτουμε την ψυχούλα μας και τον πόνο μας και τα πάθη μας και είμαστε καταραμένοι. Θυμάστε για τους καταραμένους θεατές, ποιητές, ε. Λοιπόν, Ρεμπό και άλλοι. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό έγινε λίγο μανιέρα στα χέρια τους. Εγώ που τόσο τραβάω, που τόσο έχω υποστεί για να ωφελείται το κοινωνικό σύνολο και που είμαι ο άνθρωπος των παθών που ποτέ δεν γλέντισα, που ποτέ δεν... και το ένα και το άλλο και ξενύχτια και πόνος και πόνος και πόνος. Φίλε, ποιος έβαλε να τα κάνεις όλα αυτά, σου είπα εγώ να κάτσεις να δουλεύεις για μένα. Ο πραγματικός καλλιτέχνης δουλεύει με αγάπη και με χαρά για τον εαυτό του. Μπορεί να κουράζεται, να μην κοιμάται, εντάξει, και να παραπονέθηκε ότι δεν πέρασε καλά τις τρεις τελευταίες μέρες, που καλά πέρασε ο πραγματικός καλλιτέχνης. Όταν φτιάχνει το έργο του χαίρεται. Δεν είναι ο γκρινιάρης αυτός. Όταν δείτε τέτοιο πράγμα, κατά τη δική μου άποψη, δεν πρόκειται για καλλιτέχνη. Πρόκειται για δίθεν καλλιτέχνη που δεν βρήκε αφορμή να φωνάξει πω τι έπαθε, που δούλεψε, που έκανα για να ωφεληθείς εσύ. Κάτσε στα αυγά σου, άνθρωπέ μου, και μη δουλεύεις. Δηλαδή, μάλλον μας δουλεύεις, δεν δουλεύεις κιόλας. Γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν πιστεύω ότι κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, σκέψου ένα γιατρό τώρα να σκεφτώ ότι έχει 10 αρρώστους το βράδυ και τους πηγαίνει καλά και αρχίζει. Αχ, τι τραβάω και για να σώσω εσάς, εγώ δεν έχω χέρια, πόδια κτλ. Και τι μισθό παίρνω. Αυτά είναι πάλα που μ' άρεσε. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Η τέχνη λοιπόν της δημιουργίας είναι έκφραση και έχει όλα εκείνα τα οποία είπα προηγουμένως. Δεν νοιάζεσαι για τον καθέναν, ελεύθερα, με όσο ελευθερία μπορείς να έχεις και όσο εκφραστική δυνατότητα έχεις αποκτήσει, έχεις, αλλά έχεις αποκτήσει και τα τεχνικά μέσα και την εμπειρία, και άφοβα, έτσι, με τόλμη και έκφραση, θα κάνεις το έργο σου προσθέτοντας όλα εκείνα τα οποία είναι πλέον έξω από την αποτύπωση της φύσης.
Οπότε μην κάθεσαι και μου λες εδώ, εδώ έχει σκιούλα, αλλά δεν την έβαλες. Να τι, εκεί πέρα είναι. Θα την κάνω, εγώ θα φτιάξω το έργο ώστε να είναι έργο. Δεν έχω ανάγκη να αποτυπώνω τη φύση. Σας είπα ότι παίρνω και τη μηχανή μου και κλακ κλακ το κάνω όλο ίδιο. Οπότε αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι άλλη. Θα ξαναπώ κάτι που είχε πει ο Μπρετόν στους σουρεαλιστές. Το πρώτο έργο που θα φτιάξετε, αγαπητοί φίλοι, εφόσον δέχεστε να είστε μέσα στην ομάδα μου, είναι ο εαυτός σας. Και λέει, τι προσωπογράφη θα γίνουμε. Καταλάβατε, τους είπε. Ο εαυτός σας. Να τον γεμίσετε με γνώση, με φιλοσοφία, με όνειρα, με κόνσεπτ, με το ένα, με το άλλο. Γιατί ένα άδειο σύνολο αν είστε, μόνο άδεια πράγματα θα κάνετε. Τότε κατάλαβαν και κατάλαβαν ότι έπρεπε να δουλέψουν πάρα πολύ και να βγουν σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, απάνω εκεί αναπτύχθηκε, είχε ήδη αναπτυχθεί δηλαδή το μοντέρνο κίνημα, που επιμένω πάλι σε κάτι που είχα πει σε άλλη φορά, ότι το μοντέρνο σημαίνει πρωτοπορία. Και το μοντέρνο μπορεί να το βρει σε κάθε εποχή. Δεν είναι οπωσδήποτε είχα πει το σύγχρονο. Σύγχρονο φαίνεται ότι για να είναι σύγχρονο θα έχει διαφοροποιηθεί από το παλαιότερο. Παλαιότερο ήταν ο Πικάσο. Σύγχρονος είναι ο τάδε σπουδαστής, ξέρω εγώ, ή ο απόφυτος σπουδαστής, πολύ συντηρητή κούκλα. Λοιπόν, τι να τον πω, ότι είναι σύγχρονος και ίδιος με το Πικάσο. Όχι. Άρα, το ένα είναι χρονικό επίρρημα, σύγχρονο, ή επίθετο, τέλος πάντων στην περίπτωση, αλλά χρονικά προσδιορίζει κάτι, ότι είναι σημερινό. Κάθε σημερινό δεν είναι οπωσδήποτε μοντέρνο. Το μοντέρνο προσδιορίζεται το πρωτοποριακό, έτσι, μοντέρνο. Λοιπόν, το σύγχρονο μπορεί να μην είναι, να είναι και κλασική ζωή, τέλος, να είναι συντηρητικό. Συνήθως, πιστεύουμε, θα ακούσουμε ότι σύγχρονο είναι ένα μοντέρνο. Δεν είναι πάντα. Αν όμως πούμε μοντέρνο, αυτό θα είναι έξω από την εποχή του και ας μην είναι σήμερα μοντέρνο. Δηλαδή, μοντέρνα ήταν και η Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Έτσι, το 1500 κανείς δεν έκανε στα μέτρα του Λεωνάρντο. Ήταν μοντέρνο, ήταν 100 βήματα πάνω. Έτσι, κατά καιρούς γινόντουσαν, ας πούμε, La Tempesta του Τζορτζόνε. Καταιγίδα. Συμβολισμός είναι. Είναι το πρώτο έργο που έχει συμβολισμό. Δεν είναι καταιγίδα η οποία δημιουργεί το μέσα στον πίνακα. Έχει μια μητέρα που θυλάζει το παιδί της και ένα νεαρό που μένει απόμερα. Και ο τίτλος είναι La Tempesta, η καταιγίδα. Και έχει στο βάθος ένα κεραυνό. Σε ένα ήρεμο περιβάλλον βλέπεις ότι δεν εκφράζεται, ότι δεν προσδιορίζει μια καταιγίδα, αλλά μια καταιγίδα μάλλον ψυχής, συναισθημάτων. Άρα ο καλλιτέχνης, ο Τζορτζόνε, που ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά πέθανε στα 32 του, δεν ευτύχησε ο ίδιος να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα. Ευτύχησε όμως ο φίλος του και πιθανώς μαθητής του, όπως λέγεται, ο Τιτσιάνο, ο οποίος πήρε πολλά από αυτό. Λοιπόν, προσδιορισμός του καλλιτέχνη είναι να δημιουργεί έργο τέχνης. Ο προσδιορισμός του έργου τέχνης δεν είναι αποτυπωτική προσδοκία. Δεν μπαίνεις μέσα στη σχολή για να μάθεις πώς θα κάνεις όσο καλύτερα μπορείς τη μορφή, μια σύνθεση, ένα τοπίο κτλ. Όσο το κάνεις αυτό, κατά τη δική μας άποψη, αυτός το κάνει είναι ένας πολύ καλός, πώς το λένε,
δεξιοτέχνης. Ένας καλός δεξιοτέχνης. Που μπορεί και το κάνει, κάνει ό,τι βλέπει. Μια χαρά. Ο καλλιτέχνης μπορεί να βλέπει ένα τοπίο που λέει ωραίο θα ήταν αυτό το τοπίο, αλλά αυτά τα δύο δέντρα από εδώ πέρα δεν μου πάνε, μακάρι να ήταν τρία. Και από εδώ δεν έχει κανένα από την αριστερή μεριά, μακάρι να έχει κανένα. Τι το λες και εδώ κάνεις. Τι να κάνω, αφού έχει τρία από εδώ και από εκεί κανένα. Βάλε ένα δέντρο μόνο σου. Μπορώ. Βεβαίως μπορείς, αυτή η δουλειά σου. Μα δεν το έχει. Ακού μάτια μου δηλαδή, του λες. Δουλειά σου είναι αυτή, να τροποποιείς τη φύση. Αν έχεις από εκεί την ιδέα. Πάλι, αν δεν έχεις από το μυαλό σου, να κάνεις ένα φανταστικό τοπίο από το μυαλό σου, όσο θέλεις. Με 10 δέντρα, με 5 δέντρα, με ό,τι θέλεις. Α, μπορώ να αλλάζω. Βεβαίως μπορείς να αλλάζεις. Και χρώματα μπορεί να αλλάζεις. Δηλαδή, ο σπίτι που είναι πράσινο βαμμένο, εγώ θα μπορούσα να το κάνω, ξέρω εγώ, όχρα. Εννοείται. Τι φοβήθηκες, μην το πας και το εκθέσεις και σου πούνε, α, αυτό το σπίτι ήταν πράσινο, εσύ το έκανες. Θα μου το πούν, να σου το πούν, τι θα πληρώσεις εφορία. Με άλλα λόγια μου λες ότι μπορώ. Όλα τα μπορείς. Παίρνεις την ιδέα που είναι απέναντί σου και τη μεταπλάθεις όπως θέλεις εσύ, σύμφωνα με την προσωπικότητά σου, τις προσδοκίες σου, το κόνσεπτ, την οικαστική σου παιδεία. Α, μπορώ δηλαδή. Μα αυτή είναι η δουλειά σου, τι αν μπορείς. Να παίρνεις μια ιδέα και να την κάνεις 50 ιδέες. Να την τροποποιείς, να την κόβεις, να την μεγαλώνεις, να την μικραίνεις. Α, γίνονται όλα αυτά, επιτρέπονται. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Επιτρέπονται. Να πάμε λίγο στο βιβλίο του Ίτεν. Ο Ίτεν, που δεν βλέπω και πολλούς να έχουν διαβάσει το βιβλίο του, Ευαγγέλιο για μας, μιλάει για τις 7 αντιθέσεις του χρώματος. Και λέει ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι χρωματικές αντιθέσεις στον πίνακα, τόσο πιο πλούτος υπάρχει. Χρωματικές αντιθέσεις στον πίνακα. Δηλαδή, αντιθέσεις του χρώματος, αυτές καθεαυτές δηλαδή, να έχουμε, μη μου βάλεις ένα-δύο χρώματα πάλι εκεί πέρα, δύο σκούρα και μου πεις, τελειώσαμε. Φανέρωσέ μου μέσα στον πίνακα αντιθέσεις. Μετά, κάνε μου αντιθέσεις ανοιχτού σκούρου. Μου το κάνεις όλο μέσο γκρι, ξέρω εγώ, ή μαύρο ή άσπρο. Α, είναι καλές αντιθέσεις, πάρα πολύ καλές είναι αντιθέσεις. Αντίθεση να έχεις μέσα από ψυχρά και από θερμά χρώματα. Μην βάλεις όλο ψυχρά, όλα μπλε, ξέρω εγώ, και, ή όλα κόκκινα. Βάλε και έτσι και αλλιώς. Α, πρέπει. Βέβαια πρέπει. Αντίθεση των συμπληρωματικών. Πάρ' τα συμπληρωματικά σου χρώματα και κοίτα, έχεις πορτοκαλί, βάλε μπλε. Έχεις μοβ, βάλε κίτρινο. Έχεις κόκκινο, βάλε πράσινο. Δηλαδή, ψάχνε να δεις μέσα ο πίνακας πληρή αυτές τις προϋποθέσεις για να μην τρελαθεί ο εγκεφαλός σου. Δες το φαινόμενο της ταυτόχρονης αντίθεσης. Όπου στα γκρι, το γκρι βάφεται με το συμπληρωματικό χρώμα του διπλανού του. Δες και δες τι θα κάνεις με την ταυτόχρονη αντίθεση. Πήγαινε στην ποιοτική αντίθεση. Μάλιστα. Και στην ποσοτική αντίθεση, που είναι η τελευταία. Ποσοτική αντίθεση τι πάει να πει. Κοίτα να δεις. Υπάρχει ένας κανόνας μέσα που λέει αν σε ένα πίνακα θες να βάλεις λόγω χάρη όλα τα χρώματα, μην πιάνεις και κολλάς όσο χρώμα θέλεις από κάθε χρώμα. Ας πούμε το σε ένα πίνακα 36 τετραγωνικά μέτρα, θα είναι 3 τετραγωνικά το κίτρινο, 4 το πορτοκαλί, 6 το κόκκινο, 6 τετραγωνικά το πράσινο,
8 το μπλε και 9 το μό. Δηλαδή όσο ο δείκτης φωτεινότητας είναι μεγαλύτερο στον χρώμα που θα βάζεις, τόσο πιο μικρή είναι η επιφάνεια που θα του αναλογεί με στον πίνακα. Και όσο πιο σκοτεινή είναι η επιφάνεια, τόσο θα είναι μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά αυτό πρέπει να το τηρείς. Οπότε βλέπετε λοιπόν ότι θα μου πεις, εγώ ζωγραφίζω εδώ το χωράφι εδώ πέρα, αλλά δεν έχει τέτοιες αναλογίες. Εσύ θα το κάνεις με αυτές τις αναλογίες. Μάλιστα. Θυμάμαι τον Van Gogh που λέει, τι είναι αυτό που είδα. Διάβασα τον Σεβρέλ με τα χρώματα του, τα συμπληρωματικά. Και εγώ, ξέρεις, εκεί στα χωράφια έβαζα, στα χώραφα έβαλα κόκκινες παπαρούνες. Αλλά στο κίτρινο, να βάζω μπλε, μοβ. Έβαλα μοβ λουλούδια και λάιδεσαι ο πίνακας, αδελφέ μου, λέει στα γράμματα προς τον αδελφό του. Είμαι τρελαμένος, πάω να το κάνω. Δηλαδή ο Σεβρέλ είχε δίκιο. Και ο Σεβρέλ είχε δίκιο, και ο Σεζάν είχε δίκιο, και ο Ήτεν είχε δίκιο, και ο Μπέρξον είχε δίκιο. Κάποιος, αλλά αυτούς είχε δίκιο. Ο Κάντ είχε δίκιο, ο Χέγκελ είχε δίκιο. Άρα, η προσπάθειά μας για το ωραίο πρέπει να περάσει μέσα από γνώση, θυμηθείτε, από γνώση, εμπέδωση, απόδοση της γνώσης και να έχεις όλα τα χαρακτηριστικά θάρρους, επιμονής κτλ. Κτλ. Και όραμα μπροστά για να μπορείς να ξεχυθείς, για να πεις θα κάνω. Ένα φοβισμένο άτομο δεν κάνει ποτέ ζωγραφική. Και να πάψει και αυτό, οι ζωγράφοι πεινάνε γιατί δεν... Ζωγράφοι θα πεινάνε όσο δεν κάνουν αυτά τα οποία λένε αυτοί που τα λένε και αυτοί δεν τα εφαρμόζουν. Άλλους ζωγράφους που να πεινάνε εγώ δεν ξέρω. Τους αποτυχημένους, τους δέχομαι ότι πεινάνε. Αυτή είναι η θέση μου. Θέλετε να με πείτε όπως θέλετε, δεν με ενδιαφέρει. Η θέση είναι αυτή. Οι καλοί στην τέχνη θα προχωρήσουν. Οι μέτριοι θα πεινάσουν. Γι' αυτό ας μη γίνουν ζωγράφοι. Αν δεν γίνουν ζωγράφοι επαγγελματίες, ας γίνουν ζωγράφοι για το σπίτι τους. Για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, για τα νύψια τους κτλ. Πολύ ωραίο. Το προτιμώ, ειλικρινά το λέω, από το να τρέχουν στα καφενεία να βλέπουν τα ελληνικά σύρια ή και πολλά ξένα, να κάνουν δημιουργική εργασία. Να κάνουν τα έργα τους. Προσωπικά τους επαίρνω όλους αυτούς. Δεν μπορώ να τους προσδιορίσω και να τους πω ότι μία επαγγελματική οδός ανοίγεται μπροστά σας. Ότι θα ζήσετε από αυτό. Ανακεφαλαιώνω αυτό το πράγμα. Γιατί το έχω πει πολλές φορές. Και θα κατηγορηθώ. Ότι το έχω βάλει με τους ερασιτέχνες. Αγαπητοί ερασιτέχνες, ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ τη ζωγραφική. Συμφωνώ. Το έχω ζήσει εδώ στη σχολή πάρα πολλά χρόνια. Την αγαπάτε, κλαίτε για αυτήν, είστε ευαίσθητοι άνθρωποι. Συμφωνώ. Όμως, αν με ρωτήσετε αν θα σταδιοδρομήσετε, η θέση μου είναι αρνητική. Θα σου πω, δεν θα σταδιοδρομήσετε, διότι δεν λείπει μόνο ο χρόνος, η γνώση κτλ. Κτλ. Λείπει και η στόφα. Μα τώρα μας είπες ευσυγκίνητους και συναισθηματικούς κτλ. Κτλ. Και η θεία μου είναι ευσυγκίνητη και εκείνη κλαίει όταν πηγαίνει στο νεκροταφείο για το θείο μου. Λοιπόν, κάθε ευσυγκίνητος δεν γίνει καλλιτέχνης. Σίκα σίκα. Θύμωσες. Δοκίμασε. Αν θύμωσες, δοκίμασε. Και βγάλε με ψεύτη. Όποιος συμφωνεί, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, εδώ δεν έχει να μου υποθεί ότι τα παραλέω και τα κάνω, μακάρι να βγει κάτι άλλο. Μα τι ωραίο πράγμα σε έκανα εξάμηνο να μάθαινες όλη τη ζωγραφική και να έλεγες εγώ πουλάω πίνακες, όλα τα περιοδικά γράφουν για μένα. Δεν έχω προς το παρόν δει κανένα τέτοιο καλλιτέχνη εγώ του εξαμήνου, του τριμήνου, του χρόνου. Πολλοί δηλώνουν μόνο αυτοδίδακτοι, δεν άνοιξα ποτέ βιβλίο, δεν συμβουλεύτηκα κανένα και είμαι η Φρίντα Κάλλο, είμαι ο Α, ο Β. Ακούστε, κάπου κάπου, δηλαδή βγαίνει και ένας Ρουσό, ένας Θεόφιλος.
Δεν το αγνοώ αυτό, ξέρετε, και ο Ρουσό και ο Θεόφιλος που εντάχθηκαν στους καλλιτέχνες δεν είναι οι καλύτεροι στο σχέδιο ή στο χρώμα. Ίσως όμως να δούμε μια άλλη παράμετρο εκεί μέσα. Ότι είναι πολύ καλή στην ψυχική τους έκφραση. Δηλαδή εξέφρασαν αυτό που ήθελαν με το ανάιφ τρόπο που μπορούσαν να το κάνουν και το έκαναν σωστά. Δηλαδή δεν επενείται εδώ η ζωγραφική. Θα μπορούσαμε να την πούμε, να πούμε ότι είναι ένα είδος εξπρεσιονισμού. Ένα είδος εξπρεσιονισμού. Ναι. Δηλαδή μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την πολλή αγάπη τους να δώσουν με λάθος αναλογίες, έξω από κλίμακα, έξω από αυτό, αποτέλεσμα απόλυτα ικανοποιητικό, διότι η ψυχή τους εκεί την ώρα, η θέλησή τους, η αγάπη τους ήταν δοσμένη επάνω στο αντικείμενο αυτό. Στερήθηκαν, δηλαδή στερήθηκαν εννοώ ότι ξόδεψαν τη ζωή τους, χαλάλισαν τη ζωή τους εννοώ, για να φτιάξουν αυτό που αγαπούσαν, δίχως γνώσεις. Δεν τιμήσαμε αυτή την απόπειρά τους και είπαμε μια και κουράστηκες κάτσε να σε βάλουμε στους μεγάλους γονείς. Όχι, μας άρεσε η ζωγραφική τους. Και εμένα μου άρεσε, και του Ρουσό πάρα πολύ. Και του Θεόφιλου. Λοιπόν, και να πω και κάτι. Συμπονείς, συγχαίρεις, παράδειγμα είναι ο καλλιτέχνης εκείνος που και δίχως γνώση πάει να φτιάξει αυτό που τόσο αγαπάει και κάτι κάνει. Δηλαδή δίνει λύση, δίνει πρόταση. Δεν το πετάς. Δηλαδή όταν έχει ψυχή το έργο φαίνεται. Όταν δεν έχει πάλι φαίνεται. Ο επίδοξος καλλιτέχνης που ξεκινάει με στόχο να φτιάξω ένα έργο για να πουλήσω, για να διακριθώ, για να δοξαστώ, να το δώσω στους δημοσιογράφους, να το προβάλλουν κτλ. Αυτό το έργο είναι πεθαμένο. Θα φανεί. Δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Ο Θεόφιλος, ο Ρουσό θα επαναλάβουν αυτό το οποίο έφτιαξαν. Έστω και δίχως σημαντική γνώση. Με την γνώση που μπορούσαν να έχουν. Άρα ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα είναι ο ψυχισμός. Το συνέστημα και η ικανότητα της αντοχής, του θάρρους, της απόδοσης, του ενός κόνσεπτ που δεν το έχουν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά το έχουν. Έτσι, ένας Van Gogh και αυτός. Και ο Van Gogh μην νομίζω ότι ήξερε πολύ καλό σχέδιο. Δεν ήξερε πολύ καλό σχέδιο. Και άλλοι δεν ξέραν πολύ καλό σχέδιο. Ή δεν ξέραν καλή διαχείριση χρώματος. Όμως το έργο τους το αγαπάμε γιατί μας έδωσε εκείνο το κομμάτι της αφοσίωσης, της αγάπης, της λατρείας για το αντικείμενο αυτό που αγαπούσε. Ήτανε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια μια ζωής. Βλέπετε το Van Gogh αυτοκτόνησε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα τα έδωσε, δεν διακρίθηκε και τελείωσε τη ζωή του στα 37 του χρόνια το 1890. Διότι έβλεπε ότι δεν πάει παραπάνω. Νόμιζε ότι είχε αποτύχει. Μα το ίδιο νόμιζε και ο Σεζάν. Λίγο πριν το θάνατό του είπε «Έφαγα όλη τη ζωή μου και δεν έκανα τίποτα». Αργότερα ονομάστηκε ο πατέρας της μόντερνας τέχνης. Βλέπετε ότι κανείς πραγματικός καλλιτέχνης δεν έχει γνώση του τι έχει ήδη προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο δεν είναι αφήνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που είχα αρχίσει προηγουμένως ότι τελικά για πού πάμε, τέχνη για την τέχνη ή τέχνη για το κοινό. Τέχνη για την τέχνη είπα να πει, τέχνη για την τέχνη είπα να πει ότι κάνω ένα έργο μη σκεπτόμενος αν θα αρέσει ή δεν θα αρέσει στο κοινό, σκεπτόμενος να αρέσει σε μένα, να με εκφράζει. Αυτό που κάνω, να με εκφράζει, να είναι
να είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου, των ονείρων μου, των επιδιώξεών μου, των στόχων μου. Αυτό είναι ένα δικό μου, αφορά εμένα. Λίγο με ενδιαφέρει αν σου αρέσει εμένα. Το κάνω για μένα. Πολύ εγωιστικό ακούγεται αυτό. Το άλλο ποιο είναι? Το άλλο είναι να δουλεύεις για το κοινό, να το επιμορφώνεις, να κάνεις μια προσπάθεια, να καταλάβει και ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει κάτι το απλούστερο. Μην του κάνεις παράλογα πράγματα της κυρίας Αβινιών. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Κάντο έτσι πιο εύληπτα πράγματα. Κάντο ένα αρνάκι, μια βάρκα, ένα αυτό, να καταλαβαίνει, να χαίρεται και ο άνθρωπος που δεν έχει μορφωθεί, καλλιεργηθεί κτλ. Που δεν έχει δυνατότητες. Αυτό δεν το σκέφτεσαι, να τον επιμορφώσεις. Αλήθεια, ποιο κομμάτι από τα δύο πρέπει να προσέξει ο καλλιτέχνης? Να γίνει ταγός, επιμορφωτής του κοινού, ή να κάνει έργα που να τα καταλαβαίνει εκείνος πολύ και να αφορούν εκείνον? Η απάντηση είναι εύκολη. Δεν είναι δύσκολη. Εάν ο καλλιτέχνης γινόταν επιμορφωτής, θα έπρεπε να γυρνάει τις παραλίες, τα χωριά και να λέει: σήμερα εσείς κάτοικοι της περιοχής εδώ, τι θέλετε να σας ζωγραφίσω? Βάρκα, βάρκα. Εσείς αύριο του άλλου χωριού, γίδια, γίδια. Ναι, να χαρείτε, άνθρωποι είστε κι εσείς, να χαρείτε. Τότε τι έργα θα βλέπαμε? Έργα που δεν θα βγαίναν μέσα από την καρδιά του καλλιτέχνη, θα βγαίνανε για να ικανοποιήσουν άλλους, δίχως να το θέλει ο ίδιος. Δίχως να έχει πάθος μέσα η προσπάθειά του, δίχως στόχο, απλώς για να ικανοποιήσει άλλους, να επιμορφώσει, λέτε εσείς, εντάξει. Να επιμορφώσει, να πουλήσει, να χαροποιήσει κάποιους. Δηλαδή, να μην κάνει αυτός αυτά που θέλει για να κάνει, για να χαρεί ο Κυρμίτσος ή η κυρία Λένη. Αυτό θα λεγόταν τέχνη για το κοινωνικό σύνολο. Μα θα βγαίνει τέχνη? Α, όπου θα βγαίνει τέχνη? Γιατί τι θα εξέφραζε? Δημιουργία, έμπνευση, χαρά, λύπη, θρίαμβο, θάρρος, πάθος, πόθο, έρωτα, τίποτα. Α, να κάνουμε την κότα, να κάνουμε η βάρκα. Ενώ το άλλο, πώς το είπες, τέχνη για την τέχνη. Κάνω τέχνη όχι για το φίλο μας, το γείτονα, για την τέχνη. Τέχνη, θα κάνω τέχνη για να ικανοποιηθεί η τέχνη, το πεδίο των τεχνών. Δηλαδή θα κάνω τις προσδοκίες μου, τα σύμβολά μου, τις συλλήψεις μου, τις ιδέες μου, τα όνειρά μου, τα πάθη μου, όλα αυτά, τους στόχους μου, τις ιδέες μου που αφορούν εμένα, που μπορώ να τα σκίσω αύριο, μπορώ να τα ξαναφτιάξω. Αλλά αυτό θα ήταν τέχνη. Αλλιώς τι θα κάνουμε, κάτι νερόβραστο? Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το σημερινό θέμα. Άρα θα φτάσω σε αυτό που αρχίσαμε. Δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που βλέπω και να το αποτυπώσω ολόιδιο και να πω το έκανα επιτέλους ολόιδιο. Εδώ που το φως έβαλα το φως, εδώ που το σκοτάδι έβαλα το σκοτάδι, εδώ που είναι το κόκκινο έβαλα αυτό το κόκκινο και δεν έβαλα το άλλο κόκκινο που δεν είναι το βερμιγιόν, είναι η καρμίνα, που δεν είναι η καρμίνα, είναι είναι του καδμίου, δεν είναι το τσερούλι, αν είναι της προσίας, το μπλε κτλ. Όχι αγαπητέ μου φίλε. Δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Αν θέλεις αυτή τη δουλειά, γίνει ένας αποτυπωτής, ένας μιας παραστατικής ζωγραφικής. Προσπάθησε να είσαι συμβατός με τη φύση. Και εκεί παίρνει μπράβο, γιατί κατόρθωσες να κάνεις το μήλο-μήλο, το αχλάδι-αχλάδι, να του βάλεις τα φώτα όπως τα είδες, και άμα μπλέκεται λίγο το αχλάδι με το άλλο αχλάδι δίπλα, να μην ξεχωρίζονται, γιατί δεν του βάλεις εσύ εκείνο τον τόνο ο οποίος θα ξεχώριζε, θα έλεγες. Όχι, ίδιο τόνο έχουνε. Και τώρα αχλάδι ας μπλέκει με το άλλο. Δεν πειράζει. Αλλά έτσι τα είχε εκεί πέρα αυτός που τα στήσε. Έτσι είναι αχλάδι. Τι, εγώ να τα αλλάξω? Και έτσι εσύ θα είσαι ένας συνεπής, δεν από καλλιτέχνης, ένας συνεπής άνθρωπος ο οποίος αποτυπώνει 2-3 αχλάδια εκεί πέρα που έχουν όλα το ίδιο χρώμα τα άτιμα και είναι το ένα πάνω στο άλλο. Δεν φαίνονται ότι ξεχωρίζουν, αλλά έχεις κάνει κατά την ηθική σου, όχι ηθική, τέλος πάντων, κατά την διοντολογία σου, δεν έχεις βγει από τον κανόνα. Ό,τι βλέπεις, κάνεις.
Κάνεις καμιά άλλη δουλειά. Γιατί σου ήταν δύσκολο να βάλεις κάποια διαφορετικούς τόνους, χρώματα, να ξεχωρίσεις τον αχλάδι από το άλλο. Τι, να μην σου πει κάποιος, ναι. Ξέρω, μπορεί να σου λέγε, ναι, όταν τα εξέθετες σε μια αίθουσα τέχνης, θα σου λέγε ο θεατής, μα εκείνο το αχλάδι που έφτιαξες πέρσι δεν ήταν πιο σκούρο από το προηγούμενο. Εσύ θα του πεις, όπα, ολόιδιο ήταν. Ναι, έτσι το βλέπω, έτσι το έκανε. Και εκείνος, ξέρεις, θα πει από μέσα του. Πολύ ωραία το έκανε, ολόιδιο μου λες ότι ήταν, δηλαδή έτσι ήταν. Ωραία το έκανε, αφού ήταν ολόιδιο, αλλά νομίζω ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πραγματικά δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Ένα κολλημένο άτομο το οποίο ρωτάει ένα 5 λεπτά, κάνει να το κάνω έτσι ή δεν κάνει να το κάνω αλλιώς, μήπως αυτό δεν είναι έτσι, γιατί να μην γίνει έτσι όπως είναι. Γιατί βάζουμε καμιά φορά συνθέσεις επίτηδες, να είναι κόκκινο πάνω στο κόκκινο, μπλε πάνω στο μπλε, να δούμε θα το κάνει ο σπουδαστής. Δηλαδή να μην φαίνεται, να μην διακρίνεται το ένα πάνω στο άλλο. Και περιμένουμε να κάνει μια διαφοροποίηση. Κάνουν μια παγίδα, ας πούμε, στη σύνθεση. Άλλοι δεν τσιμπάνε και δεν το κάνουν. Λέει εδώ διαφοροποίησε γιατί το ένα χάνεται μες στο άλλο. Μπράβο του. Άλλος λέει το έκανα κύριε καθηγητά μου. Ολόιδιο όπως ήταν. Έκανες μια ωραία πατάτα τώρα. Βλέπετε λοιπόν ο Ήταν λέει 7 αντιθέσεις να κάνεις, να πάρεις το θάρρος και να κάνεις 7 αντιθέσεις και μάλιστα ονομάζει πολικές αντιθέσεις, ακραίες αντιθέσεις. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Βλέπουμε πιο πέρα να μιλάει για ψευδέστηση αντιθέσεων μέσα για ό,τι κάνει ο Σεζάνο Γκρέκο μέσα. Ψευδέστηση αντιθέσεων. Δεν υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις, αλλά τις κάνει. Δίπλα στο φως δεν θα βάλει άλλο φως, θα βάλει μια σκιά που δεν υπάρχει. Αλλά θα τη βάλει χάρη του αποτελέσματος. Λοιπόν, δεν ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει πραγματικά. Βεβαίως τώρα θα μου πεις, αυτό πάντα. Όχι πάντα. Στα πρώτα βήματα θέλουμε να ελέγξουμε εάν ο σπουδαστής έχει την ικανότητα να βλέπει αυτό που είναι μπροστά του. Ναι, στα πρώτα βήματα. Αφού δούμε ότι μπορεί, έχει την ικανότητα να το ελέγξει, του δίνουμε λίγο σκηνή παραπάνω και του λέμε σιγά σιγά μπορείς να ορίζεις εσύ τα φώτα σου από ποια μεριά τα θέλεις, αν είναι έτσι, και να βάζεις τα φώτα δεξιά, αριστερά, από πάνω, κάτω, ξέρω εγώ, υπογωνία τόση, 30 μοίρες, ξέρω εγώ, που τα θέλεις και να του δίνεις εσύ το δραματικό τόνο που θέλεις. Οπότε, στην αρχή, ναι, σε κάποιον που προετοιμάζεται για τα πρώτα βήματα, να του μάθουμε πώς να βλέπει, να εξειδικευθεί ο εγκέφαλος, βλέπω φως, βάζω φως, βλέπω σκοτάδι, βάζω σκοτάδι, βλέπω κόκκινο, βάζω κόκκινο κτλ. Και πιο κόκκινο και τι κόκκινο και γιατί αυτό το κόκκινο και το άλλο. Και όταν το μάθουμε αυτό το κύκλο, τότε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες προσταφαιρέσεις στα θέλω, στα δικά μου πρέπει και να προχωρήσω σε έναν δρόμο ο οποίος θα κάνω τα δικά μου έργα τέχνης πλέον, που θα φέρουν τη σφραγίδα της δικής μου έμπνευσης που έχω πάρει μια μικρή ιδέα από ό,τι είδα στη φύση ή σε ό,τι αίσθησα εγώ σαν σύνθεση και τα λοιπά ή ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι οραματίστηκα, γιατί εκεί μπαίνουμε πλέον σε δημιουργία. Όταν μπορέσω να κάνω κάτι το οποίο είναι έξω από τα μέτρα του υπαρκτού κόσμου, εκεί θα μπορώ να πω ότι ο καλλιτέχνης επιβίωσε πλέον, έδωσε στίγμα δύναμης, πάθους, μιας κυριαρχίας που έχει απάνω στο πεδίο της ζωγραφικής, ξεκόλλησε πλέον και είναι έτοιμος με όσο θάρρος, γνώση, εμπειρία έχει να κάνει δικά του πράγματα. Προσέξτε, δεν το κάνει ο καθένας ο ενός μηνός σπουδαστής και αρχίζει και λέει κάνω αφαίρεση σήμερα.
Όπα, για όνομα του Θεού. Θα πρέπει να έχει κατακτήσει πρώτα το πρώτο πεδίο αυτό της αποτύπωσης και ας πούμε ότι ο πρώτος χρόνος πρέπει να τον φάει έτσι. Αλλά τα υπόλοιπα χρόνια πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να μπαίνουμε και να καταγράφουμε απόψεις άλλων πιο δημιουργικών ανθρώπων από την κλασική μεθοδολογία που είναι η αποτύπωση. Να κάνουμε δηλαδή ρεαλισμό, νατουραλισμό. Νομίζω ότι μακάρι θα ήταν ωραίο αν μπορούσα να σας έχω λίγο πιο κοντά μου. Ευχαριστώ πάλι άλλη μια φορά τα ονόματα που βλέπω δίπλα στην οθόνη μου και τους όλους τους άλλους που θα δούμε, που δεν θα δω μάλλον, αλλά θα δω, ξέρω εγώ, ότι μια ποσότητα παρακολούθησε σήμερα, αύριο θα ξαναπαρακολουθήσει. Και γενικά νιώθουμε κι εμείς κάποια ικανοποίηση ότι, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, μπορούμε να βοηθάμε κάποιους οι οποίοι αδυνατούν να είναι στη δική μας ή σε άλλη σχολή για να έχουν μια μικρή επιμόρφωση και αν κάτι προσθέτουμε σε αυτό νιώθουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι κάπου βοηθάμε κάποιους ανθρώπους που αγαπούν πολύ την τέχνη, σε συγκεκριμένη περίπτωση την τέχνη των εικαστικών τεχνών. Και τέλος πάντων, δίχως πολλά πράγματα, γιατί αυτά θέλουν κάποια χρόνια συζητήσεων για να ολοκληρώσουμε αυτά τα θέματα, απλώς δίνουμε μια μικρή γεύση από αυτά που μπορούμε να κουβεντιάζουμε, να διδάσκουμε μέσα κυρίως στο πανεπιστημιακό επίπεδο, στο πρόγραμμα Fine Art κυρίως, που θέλει 3-4 χρόνια τέτοιων συζητήσεων και δίνουμε, μην νομίζετε πολύ, μια μικρή εικόνα, έτσι, ένα μικρό κλικ για να γίνει κατανοητό το τι υπάρχει πίσω από το εύκολο αυτό που νομίζουμε ότι είναι η ζωγραφική. Δηλαδή, πολλά βιβλία φιλοσοφίας, αισθητικής, ιστορίας τέχνης, θεωρίας, σχεδίου, χρώματος, όλο του ήταν το βιβλίο του χρώματος που πρέπει όλοι να το έχετε διαβάσει, όχι να το έχετε διαβάσει, να το έχετε καταλάβει. Γιατί αρκετοί το έχουν διαβάσει, αλλά μόνο το διαβάσανε. Πρέπει να πειραματιστούν και πάνω σε αυτά και τότε θα αρχίσει η κατανόηση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ήδη κλείσαμε μία ολόκληρη ώρα, αλλά το κεφάλαιο ήταν πολύ σημαντικό, μακάρι να μπόρεσα να δώσω ένα μικρό στίγμα που ανακεφαλαιώνοντας θα έλεγα για ένα λεπτό μόνο ότι δεν είναι προσδιορισμός του καλλιτέχνη να αποτυπώνει, να ζωγραφίζει ό,τι βλέπει μόνο. Μπορεί να κάνει και ό,τι βλέπει, αλλά μπορεί και να διαφοροποιεί ό,τι βλέπει με δίχως κανένα άγχος και μάλιστα είναι μια προϋπόθεση αυτό. Ότι περιμένω τον καλλιτέχνη να μου διαφοροποιήσει ό,τι δεν του είναι αρεστό και να καταλάβω πώς το βλέπει εκείνος. Όταν μπορεί να το κάνει αυτό, έχει κάνει το μεγάλο βήμα. Είναι έτοιμος πια για να ανέβει το επόμενο επίπεδο για να οδεύσει προς την επιτυχία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί. Έχω και εγώ μια πολύ σοβαρή παρέα έτσι μαζί σας κάθε Παρασκευή. Και την επόμενη Παρασκευή θα κοιτάξουμε να έχουμε ένα θέμα πάλι σημαντικό, ώστε να μπορώ μέσα στο μικρό χρόνο που διαθέτουμε, αυτό της περίπου μία ώρας, να σας πω πράγματα πιο συμπυκνωμένα, που να μπορώ να κλείσω αρκετά θέματα μέσα σε αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ και σας καλώ και κλείνοντας πάλι στα εγκαίνια των σπουδαστών της σχολής που θα είναι την προσεχή μόλις Τετάρτη, 4 του μήνα, στο πολιτιστικό κέντρο Φλίσβος, 7:30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και θα είμαστε πάλι μαζί με το καλό την επόμενη Παρασκευή. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Κλείνω πάλι με τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.